Μέχρι το Μάιο του 2013 είχαμε ετοιμάσει ένα πλήρες αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, έχοντας υπόψη τούτο, ότι η Χρυσή Αυγή αλώνιζε. Και ενώ είμαστε έτοιμοι στην κυριολεξία να δέσουμε τον τόμο να το στείλουμε στην Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, έρχεται το μήνυμα από το Μαξίμου. Stop! Δεν περνάει αυτό το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Σταμάτησε, το κόψανε και ανακοινώθηκε εκ των υστέρων ότι ανέλαβε το νομοσχέδιο αυτό να το επεξεργαστεί ο Γενικός Γραμματέας κ. Μπαλτάκος και ο Υπουργός παρά το Πρωθυπουργό κ. Σταμάτης. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν αυτός ο νόμος 4285 να ψηφιστεί το 2014, ενώ είχε δολοφονηθεί πλέον ο Παύλος Φίσας, κ. Παυλόπουλε. Κάποιοι επιμένουν ακόμα είναι ζεστό το αίμα του Φίσα να μιλάνε για δύο άκρα. Λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν κάποια στελέχη στην κυβέρνηση, στον πυρήνα της κυβέρνησης, που συντηρούν μια τέτοια θεωρία που δίνει αυτά τα αποτελέσματα? Σαφώς ναι. Σαφώς ναι. Πιστεύω όμως ότι είναι οι κύκλοι του κυβερνητικού περιβάλλοντος που εντάσσονται ακριβώς αυτό το παιχνίδι με την ακροδεξιά, την νεοφασιστική δεξιά. Και παρά το γεγονός ότι όφυλαν και το τονίζω ιδιαιτέρως, να υπερασπιστούν ακριβώς την πράξη τους θεσμούς και τη δημοκρατία ανταυτού, έχω τη γνώμη βρίσκονται σε μια τέτοια σχέση με τη Χρυσή Αυγή, ώστε να χρησιμοποιούν την δύναμη και τον κίνδυνο για να δούνε πόσους κερδίζω ή πόσους κάνω πόντους ή πόσες κερδίζω ή πόσες κάνω ψήφους. Για όποιον ξέρει, υποτυπωδός. Το τι σημαίνει Γενικός Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου. Οδηγείται κατευθείαν στο συμπέρασμα ότι Μπαλτάκος ίσον Σαμαράς. Κανένας κυριολεκτικά Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης σε οποιαδήποτε κυβέρνηση της Ευρώπης, της Ασίας ή της Αφρικής δεν δρά αν δεν του δώσει ρητή εντολή ο Πρωθυπουργός. Μήπως ο Μπαλτάκος παρέμεινε στην πρώτη δολοφονία Φίσα γραμμή? Μήπως δεν κατάλαβε? Εγώ ξέρω. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Είναι βεβαίως ερώτημα. Δεν δένουν δηλαδή οι ενέργειες Μπαλτάκου με αυτά που η κυβέρνηση έκανε το ίδιο διάστημα δημόσια. Εκτός εάν. Ναι. Υπήρχε μία διπλή τακτική. Η δημόσια εικόνα όπου εμφανιζόμαστε ως απεινείς διώκτες, η κυβέρνηση εννοώ, ως απεινείς διώκτες της ακροδεξιάς, των νεοναζιστών της Χρυσής Αυγής όπως έλεγε, και διατηρούσε επαφές, διότι το επίπεδο, τα κανάλια επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας με τη Χρυσή Αυγή, μέσω Μπαλτάκου, είναι το υψηλότατο δυνατό κανάλι μετά τον Πρωθυπουργό. Και εννοώ αυτό που λέω. Γιατί? Επειδή ο κόσμος δεν ξέρει. Ξέρετε τι σημαίνει, τι αρμοδιότητες έχει με εδάφιο προστεθέν μάλιστα στο αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα επί Μπαλτάκου? Οι υπηρεσίες της Βουλής, διαβάζω επί λέξη, δεν δικαιούνται να παραλάβουν νομοσχέδιο αν αυτό δεν φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Η συγκεκριμένη συμμορία είχε πλάτες στους κρατικούς μηχανισμούς. Ένας από τους καταδικαστέντες είναι αστυνομικός, ο οποίος επικοινωνούσε με τη Χρυσή Αυγή. Αυτοί που πήγαν να σκοτώσουν τους δικούς μου εντολής, τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής. Στάλθηκαν στη Γαδά προκειμένου να φωτογραφηθούν στη ΔΕΕ με τα μπλουζάκια της Χρυσής Αυγής. Και μέσα στην αστυνομία τους δόθηκε η δυνατότητα να αλλάξουν τα μπλουζάκια της Χρυσής Αυγής και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα λέγοντας ότι δεν φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής. Εντάξει, ο σχεδιασμός είναι να άμα τα τεμάχια προχωρήσουν προς τα πάνω, να τους κόψουν. Μάλιστα. Θα με έχεις ενήμερο ότι χρειάζεται να μείνω ήσυχος. Ο κύριος Δημήτρης Κουσουρής ζει και εργάζεται στην Αυστρία, είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο. Σε ποιο πανεπιστήμιο, κύριε Κουσουρή, καλησπέρα. Καλησπέρα, στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Οι Χρυσαυγίτες δρούσαν ως συμπληρωματικές δυνάμεις της αστυνομίας εκείνα τα χρόνια και σε εκείνες τις κινητοποιήσεις. Αν μου επιτρέπετε, ναι.
ως θύμα κιόλας της Χρυσής Αυγής. Είπατε προηγουμένως ότι φτάσαμε μέχρι εδώ γιατί ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Σαμαράς αποφάσισαν να ασκήσουν την ποινική δίωξη το 2013. Στην πραγματικότητα, αν μου επιτρέπετε, φτάσαμε μέχρι εδώ καταρχήν, γιατί μέχρι το 2013-2010 η Χρυσή Αυγή παρουσιάζονταν ως ένα κανονικό κόμμα από μεγάλα μηδιακά συγκροτήματα και δημοσιογράφους. Και εσάς προσωπικά, αν θυμάμαι καλά, λείπω και από τη χώρα, κύριε Βαγγελάτο. Προσωπικά η σχέση μου με τη Χρυσή Αυγή πάντα ήταν μια πολύ τεταμένη σχέση. Αλλά... Ναι, αλλά μπορώ να τους θυμηθώ καλεσμένους και σε εκπομπές σας. Ναι, το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά τέλος πάντων. Ναι, λέω ότι όταν φτάσαμε το 2013 στο πογκρόμ και στη σειρά των εγκλημάτων, αυτό συνέβη γιατί η Χρυσή Αυγή, έχοντας καταστηθεί κοινοβουλευτικό κόμμα και έχοντας μια παρουσία στην οποία ήταν ένα κανονικό λίγο πολύ κόμμα. Ναι, ένα κόμμα το οποίο με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση έπρεπε να παρουσιάζεται, να έχει χρόνο στις προεκλογικές περιόδους. Ναι, παρόλα αυτά κατανοούμε και χαίρομαι πολύ που ξέρετε κιόλας, δηλαδή το γνωρίζετε και από τότε. Φαντάζομαι ότι ήταν μια οργάνωση με εγκληματική δραστηριότητα για τουλάχιστον 2 δεκαετίες πριν καταστεί κοινοβουλευτικό κόμμα. Και το γεγονός ότι κατέστη κοινοβουλευτικό κόμμα δεν οφείλεται στο ότι πώς το λένε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προέβαλαν την εγκληματική της δραστηριότητα. Και θα καλησπερίσω δύο βουλευτές, εκλεγμένους βουλευτές, οι οποίοι βρίσκονται στο στούντιο του Sky. Από την Χρυσή Αυγή. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Είναι ο κύριος Κασιδιάρης, ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης, που είναι και εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής. Και ο κύριος Ηλίας Παναγιώταρος, επίσης βουλευτής του κόμματος πια. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή ενισχύουμε μία προσπάθεια. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα μπλοκ, επαναλαμβάνω, αντιαριστερό. Όλων των δυνάμεων. Όλων των δυνάμεων. Οι Νεοδημοκράτες, η Πολιτική Άνοιξη, οι Χρυσαυγίτες, οι Επενίτες, όλοι. Με σημειοφόρο βεβαίως τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η προσπάθειά μας που κάνουμε. Όλοι μαζί. Πρέπει να κάνουμε ένα αντιαριστερό μπλοκ. Ερχόμαστε σήμερα και λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται ένα συμπλήρωμα. Και ποιο είναι το συμπλήρωμα αυτό? Είναι η πολιτική άνοιξη στο μεγαλύτερο κομμάτι της, αν όχι σε όλο. Είναι η βρισκόμενη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η Χρυσή Αυγή, η οποία έχει πρωταγωνιστές του αγώνα και μπορεί η Χρυσή Αυγή, με όσους έχει, πολλούς ή λίγους, να κάνει τόσο θόρυβο και να συμμετέχει όσο δεν μπορεί σήμερα, δυστυχώς, να κάνει ο ΝΕΡ. Στο 5%, 5,3% της Χρυσής Αυγής του κυρίου Νίκου Μιχαλολιάκου στο Δήμο Αθηναίων. Διαπιστώνω την αμηχανία με την οποία τα κανάλια σχεδόν ή δεν το λένε καθόλου ή το λένε με εξαιρετικά μισόλογα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Χρυσής Αυγής. Το ξενετόνι, είναι ο βουλευτής ο Θάνος Ουγλέβης, ο οποίος έχει καταφέρει και πετύχει πάρα πολλά το ζήτημα του μετακατανάστευσης με τον Δημήτρη. Εντάξει, για τον Δημήτρη τον Ζαφλόπουλο, τις σχέσεις σας, ξέρετε, είναι και δικαστικές σχέσεις των πραγμάτων, γιατί γίνανε διάφορα και πολιτικές. Καλό! Την ηγεσία της χώρας, τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας να σεβαστεί τον όρκο της. Να συλλάβει τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον Πάνο Καμένο, παρακαλώ, και τον Προκόπη Παυλόπουλο, παρακαλώ, για να αποτροπεί, παρακαλώ, αυτή η προδοσία. Παρακαλώ. Τα κεφάλια σας στις πρέσπες! Τα κεφάλια, παρακαλώ, σας στις πρέσπες! Ό,τι διεκδικούσαν οι Σλάβοι γειτονές μας εδώ και δεκαετίες με κάθε αθέμητο και σκοτεινό τρόπο, τους το χαρίζεται με αυτήν τη συμφωνία, κύριε Τσίπρα και κύριε Κουτζιά. Είναι σχάτη προδοσία και ως προδότες θα σας αντιμετωπίσει η ελληνική ιστορία και ο ελληνικός λαός. Είναι βέβαιον ότι μια μελλοντική δημοκρατική κυβέρνηση θα αναζητήσει τις ευθύνες σας αυτές. Μια βαριά σκιά όμως πέφτει πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι η συμφωνία για το Σκοπιανό που υπέγραψαν
ερήμην της Ελληνικής Βουλής, ερήμην του ελληνικού λαού, οι κύριοι Τσίπρας, Κοτζιάς και Καμένος. Μια συμφωνία ντροπή, ακόμα πιο ντροπιαστική, είναι η χυδαία προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίσει όσους διαφωνούν, όσους διαμαρτύρονται κατά της συμφωνίας, ως ακροδεξιούς. Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία, είτε τώρα, είτε στην επόμενη Βουλή. Να πω ότι είμαι με όλη μου την καρδιά δίπλα στο λαό της Μακεδονίας, που εδώ και μήνες δίνει έναν υπέροχο αγώνα για να μην περάσει η προδοσία της συμφωνίας των Πρεσπών. Και θα πρέπει εγώ, καταγόμενο το Αμίντιο Φλωρίνης, να δέχομαι για την υπόλοιπη ζωή μου ότι οι Μακεδόνες είναι αυτοί και όχι εγώ. Αυτό θα κάνετε, κυρία Κουντουρά και κύριε Μπόλαρη. Ντροπή σας! Είναι αλήτες, ρε παιδιά. Πώς να το πούμε. Κάνουν τη μέρα νύχτα, πουλάνε και τη μάνα τους, πολλό δε μάλλον τη Μακεδονία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πρέπει να πέσει, γιατί μόνο έτσι θα διαφυλάξουμε τα ιερά και τα όσια της Ελλάδος, θα διασώσουμε το όνομα της Μακεδονίας. Ανταλλάξατε το Σκοπιανό με τις μειώσεις των συντάξεων. Ανταλλάξατε ένα μέτρο που δεν θα έπρεπε να έχετε ψηφίσει με μια μείζωνα εθνική υποχώρηση. Στις πρέσπες όπου εκχωρήσατε τη μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική εθνότητα. Ο εμφυλιοπολεμικός της λόγος στοχεύει ακριβώς, όχι το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία έχω στοχεύει. Δηλαδή στοχεύει το εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας για να τους πει ότι εμείς είμαστε οι πραγματικοί δεξιοί. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς! Συνεπώς, βρίσκουμε στους συντηρητικούς ανοιχτά και απροκάλυπτα την ίδια ρητορική και σκηνοθεσία με τη Χρυσή Αυγή. Να απομακρυνθούν οι λαθρομετανάστες από αυτόν εδώ τον τόπο που πλέον έχουν γίνει τύρανοι της κοινωνίας. Έχουν γεμίσει όλοι οι μετανάστες και Έλληνας δεν μπορεί να μπει στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό. Αυτό επίσης τέρμα. Αυτές οι θολές σχέσεις ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή και το ελληνικό βαθύ κράτος κουκουλώθηκαν απότομα με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έχετε αλλάξει άποψη, έχετε αλλάξει οπτική? Εννοείται, αν έχω αποχωρήσει από τον ιδεολογικά αυτό χώρο, ασφαλώς και έχω αποχωρήσει. Ήδη εδώ και 6 χρόνια, πάρα πολύ σύντομα μετεστράφην ιδεολογικά και το είχα πει και δημόσια σε συνεντεύξεις που είχα δώσει σε πλεοπτικούς σταθμούς την ημέρα που κατέθεσα τη μήνυση την 11η Σεπτεμβρίου 2014 κατά τον Κασιδιάρη και Μιχαλογιάκου για συκοφαντική δυσφήμιση. Είχα ρωτηθεί σχετικά και είχα πει ότι ανήκω στον χώρο της κεντροδεξιάς. Έχω εγγραφεί μάλιστα και ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας και συμμετείχα για την διαδικασία ανάδειξης εκλογής του κ. Μητσοτάκη στην αρχηγία του κόμματος το 2015. Πάντως, παιδιά, άλλος άνθρωπος, ε! Με κουστούμάκι, ε! Άλλος! Αν μου δείχνες μόνο την εικόνα και μου λες ποιος είναι, με τίποτα δεν το γνώριζα. Με το κουστούμάκι, λίγο βαμμένος λόγω... Και γλυκούλης! Άλλο! Γλυκούλης! Ναι, ρε παιδί μου, μιλάει πιο... Περίμενε να σου πω κάτι. Έχουν ρίξει λίγο τους τόνους και είναι λίγο... εντάξει, αυτό, εκείνο, σαν παραμυθάκι. Γνωρίζαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια άνοιγε σε άλλον χώρο από ό,τι ήταν τα τελευταία δύο χρόνια. Σε ποιον δηλαδή χώρο, ποιος ήταν ο χώρος που σας... Ήταν στον αριστερό χώρο. Στον αριστερό. Στον αριστερό χώρο. Στον δηλαδή... αριστερό, με συγχωρήστε. Όχι, είναι έκπληξη αυτό. Και βόμβα. Στον αριστερό. Οι πεπιθήσεις του, ήταν στον αριστερό χώρο. Δηλαδή ήταν ένα παιδί που λέμε αριστερός άνθρωπος, αριστερό παιδί από αυτά που έλεγε.